ESY Voice 95.2. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου. Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, σε όλους όσους έχουν συντονιστεί τώρα με τον UCY Voice. Είμαστε εδώ στους 95.2. Μας ακούτε και διαδικτυακά από το www.ucyvoice.ucy.ac.cy. Και σήμερα έχω την χαρά και την τιμή με την επιστροφή μας εδώ στο ραδιόφωνο να φιλοξενώ έναν άνθρωπο ο οποίος πλέον θα έλεγα έχει εδρεωθεί στο μυαλό του Κύπριου τηλεθεατή. Έχει κατακτήσει την κορυφή και δικαιολογημένα λόγω της μοναδικής του παρουσίας και της πετυχημένης του καριέρας πολλών ετών στην τηλεόραση. Και δεν είναι άλλος φυσικά από τον κύριο Happy Hour, κύριο Ανδρέα Γιώρτσιο. Ανδρέα μου, καλή σου μέρα. Καλώς όρισες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή μου. Καλημέρα Ευάγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια στην αρχή, δεν έχω συνηθίσει σε αυτά, αλλά ας το κρατήσουμε έτσι σε φιλικό επίπεδο. Ισχύουν. Λοιπόν, Happy Hour λοιπόν, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Σε απολαμβάνουμε παρέα με τον Κωνσταντίνο Ιάσονος, που βλέπω ότι έχετε δέσει σαν ομάδα, έτσι. Δεύτερη σεζόν, πολύ καλύτερη από την πρώτη, από άποψη τουλάχιστον αξιολόγησης και τηλεθέασης, αλλά και επειδή ακριβώς αυτό που είπες, με τον Κωνσταντίνο δεν είχαμε συνεργαστεί προηγουμένως. Πέρσι ήταν η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε, που τον κάλεσα να συνεργαστεί μαζί μου. Οπότε πλέον, επειδή ο ένας ξέρει τον άλλον, ξέρουμε αυτό που λες, έδεσε το γλυκό, έδεσε η χημεία και προχωράμε και για τη δεύτερη σεζόν με την ίδια έτσι όρεξη και με την ίδια διάθεση. Όταν ξεκινήσατε πριν από 1,5 χρόνο περίπου στο ΡΙΚ, περιμένατε τόσο μεγάλη επιτυχία? Έβλεπα και προχθές τα νούμερα και κυριολεκτικά ο κόσμος σας αποδεικνύει την αγάπη του καθημερινά. Η αλήθεια είναι ότι από πέρυσι όταν αυτό είναι ένα project το οποίο εγώ πίστευα πάρα πολύ, πολλά χρόνια, και το κυνηγούσα πολλά χρόνια για να το κάνω. Ήξερα λοιπόν ότι εάν το κάνω με τον τρόπο που θα το έκανα, θα είχε την επιτυχία. Η επιτυχία απλά ήρθε πολύ γρήγορα. Όταν λέω πολύ γρήγορα, δεν την περίμενα στο πρώτο τρίμηνο, ας πούμε. Mm-hmm. Μετά το πρώτο τρίμηνο. Περίμενα μετά το εξάμηνο. Αυτό είναι θετικό βεβαίως και ο καθένας γι' αυτό το λόγο κάνει τηλεόραση, για να το βλέπει ο κόσμος. Δεν την κάνει απλά για την πάρτη του. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, ότι αυτό που πίστευα πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια πέτυχε. Αυτό που πίστευα ότι θα άρεσε στον κόσμο, άρεσε. Και έτυχε της αποδοχής του. Ο καθένας νομίζω θα μπορούσε να αισθάνεται happy με σίγουρα αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα, εξού και ο τίτλος της εκπομπής Happy Hour. Ναι, η εκπομπή δεν ονομάστηκε Happy Hour ακριβώς γι' αυτό, γιατί ήθελα να είναι ένα απογευματινό, μία ώρα και ένα τέταρτο είναι περίπου η εκπομπή καθαρός χρόνος. Μία ώρα η οποία να περνάει ευχάριστα κόσμο στο σπίτι, να μπορούμε να τον ψυχαγωγούμε, αλλά επειδή η λέξη ψυχαγωγία είναι και λίγο παρεξηγημένη, ας την αναλύσουμε ότι έχει να κάνει και με την αγωγή της ψυχής. Δεν λέω ότι είμαστε τώρα καμιά διδακτική εκπομπή, αλλά περνάμε με τον δικό μας τρόπο θετικά μηνύματα για διάφορες πληθυσμιακές ομάδες, για διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στον τόπο, αλλά να τα βλέπουμε με τη θετική τους πλευρά. Και βεβαίως όσο μπορούμε να, με το μονόλογο που κάνω στην αρχή. Ναι, αυτό θα σου έλεγα, με το μονόλογο, με το μονόλογο που κάνω στην αρχή, να θίγω κάποια θέματα της κοινωνίας, και γενικότερα της κοινωνίας. Ανδρέα μου, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος από την δεκαετία του 90, τέλη της δεκαετίας του 90 που έχεις έρθει στην Κύπρο, σε συνηθίσαμε ως παρουσιαστή ειδήσεων, σε ένα πιο σοβαρό ύφος, σε πιο ενημερωτικής φύσεως και εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Και ξαφνικά πέρσι έκανες αυτή την στροφή στην καριέρα σου, θα την χαρακτήριζα, προς την ψυχαγωγία. Θεωρείς ότι ήταν μια πρόκληση αυτό? Λοιπόν, ξεκινάω από το σε κάποιο πιο σοβαρό ύφος, και αυτό που κάνω και τώρα σοβαρά το κάνω. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, ένα πράγμα το οποίο όλα αυτά τα χρόνια της τηλεοπτικής μου καριέρας πάντα ήμουν αντιμέτωπος με διάφορους, ήταν το θέμα σοβαρότητα και σοβαροφάνεια. Είναι άλλο λοιπόν να είσαι σοβαρός σε αυτό που κάνεις και άλλο να είσαι σοβαροφανής. Εγώ ό,τι έκανα στην καριέρα μου μέχρι τώρα 25 χρόνια το έχω κάνει με σοβαρότητα. Δεύτερον, πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Και ο ρεαλισμός απορρέει από το ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ σε όλους τους χώρους. Από το 2013 και μετά δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν πριν. Όχι ελέω κουρέματος, ελέω της εκμετάλλευσης και της ευκαιρίας που βρήκανε πάρα πολύ να εκμεταλλευτούν αυτή την οικονομική κρίση για να κάνουν τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα και πιο σκληρά. Έτσι λοιπόν από ένα σημείο και μετά άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι όχι στενεύει ο κλοιός, αλλά στενεύουν οι επιλογές οι επαγγελματικές για κάποιον που δεν συμβιβάζεται εύκολα. Και ο λόγος που άλλαξα πολλά επαγγελματικά περιβάλλοντα ήταν γιατί δεν ήμουν εύκολος στο να συμβιβαστώ με κάποιες καταστάσεις. Όταν λοιπόν κάτι δεν ήταν σύμφωνα με τα δικά μου επαγγελματικά πρότυπα ή με τα δικά μου πιστεύω ή με τις δικές μου αξίες, έφευγα.
αλλά δεν είμαστε ούτε στην Αγγλία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, είμαστε στην Κύπρο, ο αριθμός των καναλιών είναι μικρός και πεπερασμένος. Και έτσι λοιπόν κάποια στιγμή άρχισα να σκέφτομαι ότι αυτό που έκανα τόσα χρόνια και που κατά γενική ομολογία το έκανα καλά, έφτασε κάποια στιγμή που δεν είχε αντίκρισμα, δηλαδή δεν μπορούσε να εξαργυρωθεί επαγγελματικά. Ήμουνα εκτός δουλειάς. Ναι. Και παρόλο που χτύπησα πόρτες, οι πόρτες αυτές δεν άνοιξαν. Θα σε πω μετά και σε αυτό. Ναι. Και έτσι λοιπόν σχεδίαζα και σκεφτόμουν στο μυαλό μου τι άλλο θα μου τέριαζε να κάνω. Γιατί δεν είμαι και πλέον ένα παιδί που τώρα ξεκινάω για να δοκιμάζω πράγματα. Έχοντας πίσω, όπως είπες, και μια καριέρα τόσων χρόνων, έπρεπε το επόμενό μου βήμα να είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι, αν όχι εξίσου πετυχημένο, τουλάχιστον να έχει κάποια ανταπόκριση από το κοινό. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει τους παρουσιαστές των ειδήσεων, όπως ήσουν και εσύ κάποτε, σε ένα πιο σοβαροφανές ύφος, όπως σου είχα πει και πριν. Και σοβαρό, ναι. Ναι, και σοβαρό. Φοβήθηκες ότι ο κόσμος έχει ταυτίσει με ειδησιογράφο ή με παρουσιαστή ειδήσεων και ότι δύσκολα θα μπορούσε να αποδεχτεί την νέα μορφή του Ανδρέα Γιώρτσιου στην τηλεόραση. Στην αρχή, ναι, το φοβήθηκα αυτό το πράγμα, ότι πώς για τον κόσμο θα είναι ξαφνικά μετά από σχεδόν 20 χρόνια να με βλέπει μόνο στις ειδήσεις τηλεοπτικά ή σε ενημερωτικές εκπομπές, να με δει σε ένα διαφορετικό ύφος. Γι' αυτό και ήταν η μετάβαση σταδιακά, δηλαδή από πολλά πράγματα. Στην αρχή, ας πούμε, του happy hour της σεζόν, όταν ξεκίνησε πέρυσι, η τηλεοπτική μου εικόνα προσομοίαζε στην εικόνα των ειδήσεων, με την έννοια ότι έβγαινα χωρίς γραβάτα μεν, αλλά με σακάκι, πουκάμισο, να... τζιν βέβαια από κάτω και αθλητικά, αλλά ήταν ένα πράγμα. Να γίνει σταδιακά. Σταδιακά αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ δουλεμένο στο μυαλό μου πώς θα γίνει. Στην αρχή, πάρα πολλοί κόσμος που με συναντούσε έξω, να το πω έτσι κυπριακά, του φάνηκε ότι πελοδείχνω λίγο. με την έννοια ότι, επειδή είχε μια άλλη εικόνα για μένα, ξαφνικά όταν με έβλεπε να χαμογελάω περισσότερο, να γελάω, να φύρνομαι μέσα στην εκπομπή κλπ., του κλωτσούσε λίγο. Νομίζω ότι πλέον μετά από λιγότερο από 1,5 χρόνο, τη μνήμη πάρα πολύ κόσμου έχει διαγραφεί ειδήσεις. Ναι, και εγώ αυτό θα σου έλεγα. Ναι, έχει διαγραφεί όλη η προηγούμενη πορεία των 20 χρόνων. Έχει διαγραφεί. Όχι ότι το έχουν ξεχάσει, αλλά έγινε τόσο καλά η μετάβαση που για τον κόσμο αποδέχθηκε αυτό το πράγμα. Ναι. Θα ξαναέκανε στροφή στα δελτία ειδήσεων, πιστεύεις? Σου έχει λείψει το δελτίο καταρχάς? Δεν μου έχει λείψει καταρχάς. Γιατί ακόμα δεν έχω κορεστεί, δεν έχω κουραστεί από αυτό που κάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ το happy hour και δεν έχω κουραστεί από αυτό. Ποτέ μιλές, ποτέ λένε. Έχω πει ότι έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο, το κεφάλαιο παρουσίασης ειδήσεων δηλαδή, τουλάχιστον στο μυαλό μου έχει κλείσει, αλλά επειδή είναι μια τέχνη που την ξέρω και λένε μάθε τεχνική άστινε και μαπεινά στις πιάστινε, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αν λοιπόν μετά από 2-3 χρόνια δεν κάνω το happy hour, δεν έχω κάτι άλλο και μου έρθει μια πρόταση να ξαναεπιστρέψω στις ειδήσεις, θα το σκεφτώ, θα τα βάλω κάτω τα πράγματα και θα δω τι επιλογές έχω και αν έχω δουλειά, αν δεν έχω δουλειά. Οπότε δεν λέω ποτέ, δεν λέω ότι ποτέ δεν θα ξανακάνω ειδήσεις, αλλά τουλάχιστον δεν είναι στο μυαλό μου πλέον αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι για μένα έχει κλείσει αυτό. Ό,τι και να κάνεις, εγώ πιστεύω θα πετύχεις. Λοιπόν, καθημερινά λοιπόν στο Happy Hour, 4:30 στο RIC, μαζί με τον Κωνσταντίνο Ιάσονος. Και θέλω τώρα να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Όταν ήσουν στη Θεσσαλονίκη, από πληροφορική κατέληξε σε δημοσιογραφία. Πώς είχε γίνει αυτή η μετάβαση? Από πληροφορική. Σπούδασα λοιπόν πληροφορική το 1989, όταν ήταν η έκρηξη της πληροφορικής στην Ελλάδα. Πήγα στα ΤΕΗ, αλλά στον τρίτο χρόνο των σπουδών διαπίστωσα ότι αυτό δεν ήταν για μένα. Παρασύρθηκα, αν θέλεις, από τη μόδα, από το trend, από τα όλα όσα γινόταν τότε, ήταν κάτι καινούριο. Χαρακτηριστικά να σου πω ότι όταν πήγα στη σχολή, όταν μπήκα μάλλον στη σχολή και μπήκα τέταρτος από τους 100, πέρασα δηλαδή με μεγάλο έτσι βαθμό, μέχρι να φτάσω στον τρίτο χρόνο, ό,τι είχαμε κάνει τον πρώτο και τον δεύτερο είχαν ήδη ξεπεραστεί. Ναι. Η εξέλιξη δηλαδή της τεχνολογίας και στον τομέα της πληροφορικής ήταν τόσο ραγδαία που αυτά που είχαμε διδαχθεί τον πρώτο και τον δεύτερο χρόνο ήταν πλέον αχρίαστα. Ήταν ιστορία. Σαν να κάνεις ιστορία, αυτό το πράγμα. Μάθανε, ας πούμε, εγώ σπούδαζα προγραμματισμό και ανάλυση, με αποτέλεσμα ότι στον τρίτο χρόνο διαπίστωσα ότι τι προγραμματισμό, αφού τα προγράμματα έρχονται εύκολα, δεν πρόκειται να προσλάβει κανείς ποτέ για να του κάνω ένα πρόγραμμα για τη δουλειά του, τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν αποφάσισα ότι είναι χαμένος χρόνος, δεν είναι κάτι που μου ταιριάζει, ήταν κάτι που μου πάει,
Δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι κλεισμένος μέσα σε ένα γραφείο με έναν υπολογιστή όλη την ημέρα. Και έτσι σταμάτησα τις σπουδές, δεν πήρα πτυχίο, μετά τον τρίτο χρόνο δηλαδή. Πήγα, έκοψα την αναβολή μου, πήγα στο στρατό, πήγα 2 χρόνια στρατό. Και όταν τελείωσα λοιπόν και τη θητεία, πήγα σε μια ιδιωτική σχολή, σε ένα ιδιωτικό ΙΕΚ τότε που ήταν στην Ελλάδα τα ΙΕΚ, και πήγα στην σχολή αυτή χωρίς να ξέρω τι θέλω να κάνω. Χωρίς. Και τελικά η δημοσιογραφία. Και πήγα και μίλησα με τον διευθυντή σπουδών της σχολής, του είπα έτσι και έτσι, είπα το ιστορικό μου, δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Σίγουρα, εντάξει, ναι, δουλεύω νύχτα στα κλαμπ και λοιπά για να βγάζω, να έχω ένα εισόδημα τέλος πάντων, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι δουλειά με μέλλον, ναι, ούτε είναι κάτι το οποίο θέλω να κάνω. Και ο άνθρωπος, να είναι καλά, ο Ανδρέας ο Γερμανός από τη Μεσόγειο της ΠΑΦΟΥ, που ήταν διευθυντής στη σχολή, μου πρότεινε το τμήμα συντακτών και, μέσων, συντακτών και reporters, στα μέσα ενημέρωσης δηλαδή, με την προτροπή, δοκίμασε το ένα εξάμηνο και αν δεν σου αρέσει, στο εξάμηνο επάνω αλλάζουμε. Δοκίμασε, ας πούμε, μετά ίσως διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, κάτι τέτοιο. Και τελικά, μετά το πρώτο εξάμηνο, τα επόμενα 3 τα πήραμε υποτροφία στη δημοσιογραφία. Τελείωσα έτσι λοιπόν τις σπουδές. Ανακάλυψα και εγώ ότι ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε να κάνω. Όχι το να είμαι μπροστά, μου άρεσε όλο αυτό το πράγμα. Σαν δουλειά. Σαν δουλειά. Ξεκίνησα να δουλεύω στην Ωμέγα τηλεόραση σαν reporter. Στην πορεία έγινα αρχισυντάκτης της απογευματινής ζώνης, αρχισυντάκτης του Δελτίου. Και μια ωραία μέρα που ο ένας παρουσιαστής έλειπε στην Αθήνα και ο δεύτερος που ήταν ο ιδιοκτήτης του καναλιού ήταν στο κρεβάτι με γρήπη, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: εκεί θα βρεις τα σακάκια μου, ό,τι σου ταιριάζει βάλε. Εγώ τότε φορούσα νούμερο 46, αυτός φορούσε νούμερο 54. Αντιλαμβάνεσαι με τι σακάκι βγήκαν από ειδήσεις. Ήταν καθιστόν το δελτίο, έτσι. Ναι, ήταν καθιστόν το δελτίο, ναι. Ναι, όχι, φαινόταν γιατί ήταν και η μόδα με εκείνες τις βάτες τις μεγάλες. Ναι, ναι, ναι. Τα σακάκια. Οπότε ήταν του παππού που λένε το σακάκι. Τέλος πάντων, και έτσι ξεκίνησε η πορεία μου σε αυτόν τον χώρο. Και θέλω να μου πεις λίγο πώς προέκυψε η Κύπρος. Ένα τηλεφώνημα, δεν κάνω λάθος, από τον κύριο Κωστή Χατζικωστή. Όχι, το τηλεφώνημα δεν ήταν από τον Κωστή Χατζικωστή. Το τηλεφώνημα ήταν από τον Ανδρέα Γερμανό, από τον διευθυντή της σχολής, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι είναι εδώ ένας επιχειρηματίας των μέσων ενημέρωσης από την Κύπρο. Σε είδε και θέλει να σε είδε στην τηλεόραση, στις ειδήσεις και θέλει να σε δει. Και λέω, πότε θέλει να με δει? Λέει, θα είναι εδώ για τις επόμενες 4 μέρες, οπότε άμεσα. Και έτσι λοιπόν πήγα, τον συνάντησα στο ξενοδοχείο που έμενε και μου έκανα μέσα στην πρόταση. Χωρίς πολλά-πολλά, δηλαδή στα ίσια κατευθείαν, ότι σε είδα, μου άρεσες, θέλω να έρθεις στην Κύπρο. Σου δίνω τόσα για να έρθεις εκεί. Και λέω, δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα, διότι δεν ξέρω πολλά, τίποτα σχεδόν για την Κύπρο και δεν ήξερα για την Κύπρο τίποτα. Είχες ξαναέρθει ποτέ πριν? Όχι, δεν είχα ξαναέρθει ποτέ, δεν ήξερα κανέναν στην Κύπρο. Και του είπα ότι πρέπει να έρθω να δω, καταρχάς να δω τις συνθήκες δουλειάς, να δω όσο μπορώ να δω τον τρόπο ζωής, αν μου αρέσει, αν δεν μου αρέσει, και μετά να αποφασίσω. Έτσι λοιπόν την επόμενη κιόλας εβδομάδα ήρθα στην Κύπρο, μου έστειλε το εισιτήριο για να έρθω στην Κύπρο, ήρθα, έκατσα 6 μέρες, αρχές Νοεμβρίου ήτανε, είδα την κατάσταση πώς είναι τα πράγματα στην τηλεόραση. Η τηλεόραση ήταν σε πολύ έτσι νηπιακό στάδιο, θα πρώιμο στάδιο, το σίγμα ήταν τότε 2 χρόνων αν θυμάμαι καλά, δηλαδή στον τρίτο χρόνο του σίγμα ήρθα, λοιπόν ναι, το 97 που ήρθα ήταν ο τρίτος του χρόνος, και έτσι λοιπόν συμφώνησα να έρθω. Και ανέβηκα Θεσσαλονίκη, ενημέρωσα τους γονείς μου ότι φεύγω, ενημέρωσα το κανάλι ότι φεύγω, μάζεψα τα πράγματά μου από το σπίτι στο οποίο νίκιαζα, τα έβαλα σε μια αποθήκη, μάζεψα τα ρούχα μου, πήρα το αρχείο μου και μετά από 3 εβδομάδες, 27 Νοεμβρίου του 1997, ήρθα στην Κύπρο για να ξεκινήσω την προετοιμασία για το δελτίο για τις τομές τα γεγονότα, τις οποίες έκανα πρεμιέρα 2 Ιανουαρίου του 1998. Ναι, είναι γουρλίδικο το 1998 δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα αν είναι γουρλίδικο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν ήρθα με την προοπτική ότι θα μείνω για πάντα εδώ. Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα. Ναι, ήρθα με την προοπτική. Εγώ ήμουν ήδη 2 χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Το επόμενο βήμα από τη Θεσσαλονίκη είναι πάντα η Αθήνα, για το χώρο ενημέρωσης. Οπότε ούτως ή άλλως ήταν στο μυαλό μου η Αθήνα. Το θεωρήθηκε σαν ένα μεταβατικό στάδιο. Και θεώρησα ένα μεταβατικό στάδιο. Τώρα, OK, να έρθω Νοέμβριο. Είπα Νοέμβριο, ούτως ή άλλως το συμβόλαιο μου θα είναι μέχρι τον Ιούνιο. Τελειώνει η σεζόν και μετά το καλοκαίρι. Αρχίζω και σκέφτομαι, ας πούμε, να κάνω τις επαφές μου με την Αθήνα. Θα έχω κάνει και στο, και έλεγα τότε, ας πούμε, θα έχω και στο βιογραφικό μου και εξωτερικό. με αυτή τη λογική. Ο ένας χρόνος έφερε το δεύτερο, ο δεύτερος έφερε το τρίτο. Στο μεσοδιάστημα υπήρξαν κάποιες προτάσεις εκεί το 2000 κοντά για να πάω στην Ελλάδα. Έκανα δηλαδή συζητήσεις με τον Αντένα Ελλάδος τότε για να πάω εκεί. Δεν κατέληξαν αυτές οι συζητήσεις. Στην πορεία μετά τον επόμενο χρόνο πάλι συζητούσα
με ένα project το οποίο θα έκανε τότε ο Σωκράτης Κόκαλης στην Αθήνα, που θα έπαιρνε το TV Magic του Πειραιά και θέλει να το κάνει ένα αντίστοιχο CNN ελληνικό, mm-hmm. με τότε με τη Μαρία Χούκλη, τον Παύλο Τσίμα και διάφορους κλπ. Και μου είχε γίνει και τότε μια κουβέντα, είχα γίνει μια συζήτηση. Ευτυχώς δεν σηκώθηκα να φύγω αμέσως, δηλαδή πριν γίνει καν, mm-hmm. πριν υλοποιηθεί αυτό το project, γιατί τελικά δεν υλοποιήθηκε. Και εκεί επάνω ήταν που αποφάσισα ότι κακώς σκέφτομαι την επιστροφή, καιρός να αποφασίσω ότι θα μείνω εδώ μόνιμα και να κοιτάξω δηλαδή την εξέλιξη της καριέρας μου εδώ, που ούτως ή άλλως είχε αρχίσει να έχει μια ανωδική πορεία, mm-hmm. και έτσι διέγραψα εντελώς από το μυαλό μου οποιαδήποτε προοπτική του να επιστρέψω πίσω. Θεωρείς τον πρώτο καιρό όταν ξεκίνησες, πίστευες και ανέμενες ότι ο Ανδρέας Γιώργης θα κάνει αυτή την καριέρα? Όχι, δεν το περίμενα, ούτε το πίστευα. Βεβαίως δεν είμαι και θεροβάμων, ούτε αντιλαμβάνομαι το τι γίνεται γύρω μου. Αντιλαμβανόμουν όλο αυτό που γινότανε, η αλλαγή που έγινε τηλεοπτικά στα δελτία ειδήσεων. Αντιλαμβανόμουν την επιτυχία και την αποδοχή που είχε αυτό το πράγμα και αντιλαμβανόμουν και το τι αυτό σήμαινε για μένα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο πώς ήταν ο πρώτος καιρός στην Κύπρο. Πώς προσαρμόστηκες στο κλίμα, στο σίγμα, με τις τομές τα γεγονότα, η αναγνωρισιμότητα σιγά σιγά, πώς την αντιμετώπιζες? Δεν θα έλεγα ότι είχα δυσκολία στο να προσαρμοστώ, γιατί επειδή για 10 χρόνια δούλευα στα νησιά στην Ελλάδα, παράλληλα με σπουδές, παράλληλα με διάφορα πράγματα, κάθε καλοκαίρι έφευγα, πήγαινα στα νησιά και δούλευα. Κάθε φορά είχα να κάνω δηλαδή να εγκληματιστώ σε ένα νέο περιβάλλον, οπότε δεν μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα, το να εγκληματιστώ εδώ. Πολύ γρήγορα, αν θέλεις, επεδίωξα να μάθω την κυπριακή διάλεκτο, τουλάχιστον να καταλαβαίνω τι λένε. Θυμάμαι ένα περιστατικό που είπες για το ξενοδοχείο πριν πας στο κανάλι την πρώτη μέρα, που σου είπαν θα έρθουμε να σε πάρουμε. Α, ναι. Αυτό ήταν, ναι, την πρώτη μέρα που ήρθα στην Κύπρο, με άφησαν στο ξενοδοχείο και τέλος πάντων ο άνθρωπος από το κανάλι, ο οποίος συνονιθήκαμε, θα έρχονταν 5 η ώρα το απόγευμα να με πάρει να πάμε, γιατί ήρθα νομίζω 1 η ώρα το μεσημέρι έφτασα, να ξεκουραστώ λίγο, να κάνω ένα μπάνιο και να έρθουν να με πάρουν το απόγευμα για να πάω στο κανάλι. Mm-hmm. Και γύρω στις 5 παρά χτύπησε το τηλέφωνο στο δωμάτιο και ήταν η ρεσεψιονίστ και λέει: ναι κύριε Γιώργη, ναι, ήρθα να σας πιάσουν. Και της έλεγα, λέω, να με πιάσουν γιατί δεν έκανα τίποτα. Ένα μπάνιο έκανα, και δηλαδή κοιμήθηκα, έκανα ένα μπάνιο και κάθομαι εδώ, δεν κάνω τίποτα, τηλεόραση βλέπω. Ναι, αλλά ήρθα να σας πιάσουν. Και λέω, ναι, αλλά δεν έκανα τίποτα, γιατί να με πιάσουν. Πάλι εκεί εγώ, ας πούμε. Μέχρι να συνεννοηθούμε, τέλος πάντων, μας πήρε 5 λεπτά, μέχρι να καταλάβω ότι εννοούσε ότι ήρθε ο Γιώργος να με πάρει για να πάμε στο κανάλι και ότι το ρήμα πιάνω το χρησιμοποιούμε να με πιάσεις τηλέφωνο, να σε πιάσω να πάμε κάπου αλλού, έλα πιάσε με από το σπίτι. Ναι. Άρα σιγά σιγά είχε... Σιγά σιγά λοιπόν, ναι, προσαρμόστηκα. Η αλήθεια είναι ότι και η νοοτροπία και ο τρόπος ζωής προσομοίαζε πάρα πολύ εκείνη την εποχή, τουλάχιστον με το χαλαρό τρόπο της Θεσσαλονίκης. Οπότε δεν δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα σε αυτό. Το ότι οι αποστάσεις ήταν μικρές. Δυσκολεύτηκα λίγο με την οδήγηση τον πρώτο καιρό, μέχρι να συνηθίσω το ανάποδο. Ναι. Το θέμα της αναγνωρισιμότητας σταδιακά ήταν ένα θέμα, διότι όταν πας κάπου και δεν έχεις αυτή την ιδιωτικότητα, δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι τα βλέμματα όλων είναι πάνω σου ή ότι ο ένας κουντάει τον άλλον για να σε δουν. Ότι οπουδήποτε πήγαινα, μα είσαι το καλαμαρούι που λαλεί τα νέα στο σίγμα, είσαι τούτος που λαλεί τα νέα, ναι, με αυτό το πράγμα, ας πούμε, άρχισε να με αναγνωρίζει ο κόσμος. Ήταν λίγο δύσκολο εκείνη τη στιγμή, με αυτή τη λογική, ότι για μένα ήταν ότι άρχισε να χάνεται η ιδιωτικότητά μου. Με την έννοια ότι πήγαινα κάπου να φάω, πήγαινα κάπου να διασκεδάσω, πήγαινα να πιω έναν καφέ και αισθανόμουν τα μάτια πάνω. Σαφώς, οποιοδήποτε δουλεύει στην τηλεόραση, οποιοδήποτε κάνει αυτή τη δουλειά, αν πει ότι δεν τον κολακεύει, θα πει ψέματα. Από εκεί πέρα είναι πώς διαχειρίζεσαι όλο αυτό το πράγμα. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια το διαχειρίστηκα με έναν τρόπο ότι, okay, είναι μια δουλειά που απλά με κάνει αναγνωρίσιμο. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Ποτέ δεν σνόμπαρα οποιονδήποτε με σταμάτησε στον δρόμο να μου μιλήσει. Όπως είμαι στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή, έτσι είμαι και στην ζωή μου εκτός τηλεόρασης. Αυτό βγαίνει ειλικρίνεια. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι δεν θα βρεθεί κάποιος που να σου πει ότι 22 χρόνια στην Κύπρο με συνάντησε και τον αντιμετώπισε διαφορετικά ή είδε μια διαφορετική εικόνα. Ούτε έχεις καβαλήσει το καλάμι. Όταν σπούδαζα δημοσιογραφία, Ευάγγελε, ένας δάσκαλός μου, ο Μιχάλης Στρατάκης, από τα πρώτα πράγματα που μας είπε στη σχολή
ήταν «Όσοι θέλετε μπορείτε ελεύθερα να καβαλήσετε το καλάμι». Να ξέρετε όμως ότι το κόψιμο του καλαμιού, στα οπίστια καβαλώντας το, είναι πολύ μεγάλο αυτό. Θα κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, mm-hmm. γι' αυτό ξεκαβαλικέψτε από τώρα. Πολύ μεγάλη και σοφή κουβέντα. Ναι. Και έτσι λοιπόν, αυτή την εικόνα, αυτή μάλλον την φράση του δασκάλου μου την έχω πάντα στο μυαλό μου από τότε, πριν ακόμα βγω στην τηλεόραση. Και όπως είπα και προηγουμένως, πάντα το αντιμετώπισα ότι είναι μια δουλειά, όπως είναι όλες οι δουλειές. Είναι μια δουλειά την οποία κάνω καλά, θεωρώ ότι την κάνω καλά. Ξέρω τις δυνατότητες μου και τις ικανότητές μου. Αντιλαμβάνομαι μετά από τόσα χρόνια και μετά από 25 χρόνια στο χώρο τι μπορώ να κάνω και τι όχι. Και επίσης αντιλαμβάνομαι πού είμαι. Δηλαδή δεν είμαστε ούτε στο Hollywood, ούτε στο Λονδίνο, ούτε στο Παρίσι, ούτε καν στην Αθήνα. Είμαστε σε ένα μεγάλο χωριό. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν χώροι ούτε για star system, ούτε για καβαλικέματα, ούτε για σνομπισμούς και ντιβισμούς. Που βλέπουμε ότι έχει σταδιακά αρχίσει να αναπτύσσεται από κάποιους. Εντάξει, πάντα υπήρχε αυτό και από και την περίοδο που ήρθα στην Κύπρο το διαπίστωσα να υπάρχει. Ιδιαίτερα και με τα social media τώρα, θεωρώ ότι εκρήγνεται σιγά σιγά αυτό το στάδιο. Το θέμα των social media είναι ένα άλλο πράγμα, και όλο αυτό με τους influencers στην Κύπρο. Εντάξει, φούσκα είναι, κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει. Ακριβώς όπως τα λες. Και είναι πολύ σημαντικό να το ακούμε από έναν άνθρωπο σαν εσένα με τόσο μεγάλη καριέρα και τόσο μεγάλη πορεία πίσω του. Επίσης θα ήθελα να σε ρωτήσω από τον πρώτο καιρό στην Κύπρο που όταν ήρθες, όπως είπες και εσύ, ήταν τα πρώιμα στάδια της κυπριακής τηλεόρασης, mm-hmm. μια χρυσή εποχή θα τη χαρακτηρίζα εγώ. Θέλω να μου πεις τι νοσταλγείς από αυτή την περίοδο. Την αθωότητα, τη χαμένη. Διότι τότε, αυτό ας πούμε που έζησα εκείνα τα χρόνια στο Σίγμα, από το 1997 μέχρι το 2001 που έφυγα, νομίζω ότι αυτή η εποχή έχει παρέλθει ανεπιστρεπτεί. Δεν πρόκειται να ξαναυπάρξει. Ίσως γιατί ήταν τα πρώτα χρόνια, ίσως γιατί υπήρχε αυτό το μεράκι, υπήρχε η αγάπη για αυτό που γινότανε. Ο καθένας έκανε τη δουλειά του σε όλους τους τομείς και σε όλα τα τμήματα ενός τηλεοπτικού σταθμού. Το έκανε γιατί το αγαπούσε. Όχι, δεν το βλέπα δηλαδή σαν μια δουλειά. Το κάναμε όλοι γιατί το αγαπούσαμε αυτό. Θα πω ότι αυτό το κλίμα που έζησα τότε, ότι μεταξύ των ανθρώπων που δουλεύαμε μαζί ήμασταν μια οικογένεια, δεν το έχω ξαναβιώσει πουθενά αλλού, σε όλα τα υπόλοιπα επαγγελματικά περιβάλλοντα στα οποία έχω δουλέψει. Mm-hmm. Ακόμα και στα έντυπα. Παντού, οπουδήποτε. Αυτό το λέω, ότι αυτό το κλίμα που επικρατούσε μεταξύ εκείνων των ανθρώπων που ήταν εκείνη την εποχή στο Σίγμα, δεν την έχω βιώσει πουθενά αλλού. Το οποίο αυτό, ναι, αυτό το νοσταλγώ. Θα λέγαμε ότι επίσης έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα στην κυπριακή τηλεόραση. Πάρα πολλά. Δηλαδή πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός, μπαίνουν σε θέσεις κλειδιά άνθρωποι οι οποίοι έχουν λόγω γνωριμιών καθαρά και όχι λόγω ταλέντου ή λόγω σπουδής ή επειδή το αξίζουν τέλος πάντων. Θέλω να μου πεις τι πιστεύεις ότι άλλαξε και τι φταίει που άλλαξε αυτό το πράγμα, αυτά τα πράγματα τα οποία άλλαξαν στην κυπριακή τηλεόραση και σήμερα βλέπουμε όλο αυτό τον ανταγωνισμό που βλέπουμε από διάφορους, όλοι αυτοί, που βλέπουμε και πολλές φορές να κόβονται για παράδειγμα σειρές είτε εκπομπές από τον πρώτο κιόλας μήνα προβολής τους. Δεν δίνουν δηλαδή την ευκαιρία πλέον, εγώ θα έλεγα, ούτε να ανελιχθούν νέα παιδιά, γιατί σίγουρα όλοι από το μηδέν ξεκινούν και δεν περιμένεις για να γράφεις για παράδειγμα 20 και 50 ή 30% από την πρώτη μέρα προβολής μιας εκπομπής. Το 50 είναι πλέον μόνο Eurovision και τα Mundial. Πάνω από 50. Κοίταξε να δεις. Αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, όπως είπα προηγουμένως, το 2013 ήταν ένα κομβικό σημείο που άλλαξαν τα πράγματα σε όλους τους τομείς. Και στην τηλεόραση. Πλέον τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα οικονομικά σε ό,τι αφορά την επιβίωση των τηλεοπτικών σταθμών, mm-hmm. που δυστυχώς ή ευτυχώς τα πράγματα όλα λειτουργούν με τη δικτατορία των αριθμών. Τα νούμερα. Τα νούμερα. Εάν λοιπόν μια εκπομπή φέρνει νούμερα, θα συνεχίσει. Αν μια εκπομπή δεν φέρνει νούμερα, θα κοπεί. Αν μια σειρά φέρνει νούμερα, θα συνεχίσει. Αν μια σειρά δεν φέρνει νούμερα, θα κοπεί. Διότι τα νούμερα καθορίζουν τα έσοδα. Τα νούμερα είναι αυτά που καθορίζουν. Εσύ που είσαι διαφημιστής και θα αποφασίσεις να βάλεις, ας πούμε, διαφήμιση εκπροσωπώντας έναν πελάτη σου 100.000 ευρώ, ας πούμε, πώς θα τα διαθέσεις, mm-hmm. θα πρέπει να του δώσεις λογαριασμό που τα έδωσες αυτά τα λεφτά. Τα λεφτά αυτά λοιπόν θα τα δώσεις στις εκπομπές που βλέπει ο κόσμος. Διότι ο πελάτης και ο διαφημιζόμενος εκεί θέλει να διαφημιστεί, στις εκπομπές που τις βλέπει ο κόσμος. Δεν θέλει να διαφημιστεί στα προγράμματα που δεν τα βλέπει ο κόσμος. Και πέραν του ΡΙΚ,
τα ιδιωτικά κανάλια. Είναι επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις. Το ΡΙΚ λοιπόν μπορεί να έχει εκπομπές τις οποίες δεν έχουν ψηλή τηλεθέαση, έχουν χαμηλή τηλεθέαση, αλλά είναι ειδικές πολιτιστικές εκπομπές ειδικού περιεχομένου, που μπορεί να μην απευθύνονται στη μάζα, αλλά έχουν λόγο ύπαρξης στην τηλεόραση. Στα ιδιωτικά κανάλια δεν θα υπήρχε, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν τέτοιου είδους εκπομπές. Οπότε ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί με αυτό το, μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να είναι λίγο άγκοψο, αλλά είναι αυτό. Εγώ το έχω χαρακτηρίσει ότι είναι η δικτατορία των αριθμών. Mm-hmm. Οπότε μπορεί ο Ευάγγελος να ξεκινήσει να κάνει μια εκπομπή και η εκπομπή μπορεί να είναι νέο πρόσωπο, να μην είναι, ή να είναι καθιερωμένο. Και αν η εκπομπή δεν πάει καλά, μπορεί ας πούμε και από τον πρώτο μήνα που είπα αυτό που λες, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που κοπήκανε. Για μένα κακώς κόβονται στον πρώτο μήνα κάποια πράγματα, διότι κάτι το οποίο ξεκινάει πρέπει να το δώσει το χρόνο του. Εγώ για παράδειγμα, ας πούμε το Happy Hour ξεκίνησε με πολύ χαμηλά νούμερα, με τριάρια, τεσσάρια, πεντάρια, στο τρίμηνο επάνω, δηλαδή μετά το τρίμηνο, μετά τις γιορτές. Πέρσι τέτοιο καιρό άρχισε η εκπομπή να γράφει διψήφια νούμερα. Να συνηθίσει και ο κόσμος σε ένα νέο προϊόν που υπάρχει στην τηλεόραση. Ναι, να γίνει γνωστό. Ναι, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Οπότε, αλλά αν μια εκπομπή ας πούμε ή μια τηλεοπτική σειρά που είναι και ξέρω εγώ 3, 4, 5.000 ευρώ το επεισόδιο, είναι ένα κόστος δηλαδή, το οποίο δεν βγάζει τα λεφτά του, οποιοδήποτε επιχειρηματίας και οποιοδήποτε είναι σε μια θέση διευθυντή προγράμματος τηλεόρασης, που θα πρέπει να λογοδοτήσει στον επιχειρηματία για τις επιλογές του, άρα θα πει ότι οκ, αυτή η σειρά που επιλέξαμε να κάνουμε δεν γράφει, δεν γράφει νούμερα, δεν τη βλέπει ο κόσμος, δεν φέρνει έσοδα, δεν βγάζει τα λεφτά της, άρα πρέπει να κοπεί. Αυτή είναι η εισήγηση, έτσι πάει τα πράγματα, γιατί είναι ζημιά. Αν ήσουν εσύ σε μια θέση κλειδί ενός καναλιού, όπου... Νομίζω ότι και εγώ έτσι θα λειτουργούσα κάποια στιγμή, γιατί θα είχα να λογοδοτήσω πάνω από μένα. Δεν είναι δικό μου το κανάλι να κάνω, να κάνω ό,τι μου αρέσει. Τι θα άλλαζες όμως σαν Ανδρέας σε όλο αυτό? Δεν μπορώ να αλλάξω εγώ. Γιατί τι θα ήθελες αυτό, να αλλάξω? Αυτό το καθορίζει και το αλλάζει η αγορά. Δεν μπορεί κάποιος από μόνος του, όσο ρομαντικός και να είναι, να το αλλάξει. Είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά. Τα πράγματα, όπως είπαμε, είναι επιχειρήσεις. Δεν έχω κερδίσει το τζόκερ και να έχω, ας πούμε, παράδειγμα, εκατομμύρια για να κάνω το γούστο μου και αυτό που μου αρέσει. Έτσι. Λοιπόν, οπότε ακόμα και αν ήμουν και εγώ σε μια τέτοια θέση κλειδί που λες, μπορεί και εγώ να λειτουργούσα ανάλογα. Δεν θα έλεγα ότι οκ, okay, δεν πειράζει. Μπορεί ίσως να έδινα ένα περισσότερο, όσο μπορούσα περισσότερο περιθώριο να σε, μια εκπομπή που... σε μια εκπομπή να δω με διορθωτικές κινήσεις αν έχει τα περιθώρια να γίνει κάτι. Αλλά στο σίγουρο, το σίγουρο ήταν ότι δεν θα μπορούσα να κρατήσω στον αέρα κάτι που δεν έχει τηλεθέαση, γιατί δεν θα υπήρχε τρόπος να το δικαιολογήσω στον ιδιοκτήτη. Γιατί και εσύ υφιστάμενος θα είσαι. Γιατί και εγώ υφιστάμενος θα είμαι. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα, Ανδρέα μου, σε μια πρόσφατη περίοδο της ζωής του, για την οποία είναι γνωστή, που αναφέρθηκες για περίπου 3 χρόνια, όπου βρέθηκες εκτός των media, εκτός της τηλεόρασης, εκτός του ραδιοφώνου και είχες μιλήσει. Όχι, εκτός ραδιοφώνου δεν έχω βρεθεί. Εκτός ραδιοφώνου από το 2001 που ξεκίνησα στον Σφαίρα. Μέχρι και τώρα είμαι ανελιπός στο ραδιόφωνο. Μπορεί να μην ήμουν στην τηλεόραση, αλλά στο ραδιόφωνο ήμουν συνεχόμενο. Αλλά δεν θα λέγαμε ότι είναι επάγγελμα. Το ραδιόφωνο είναι χόμπι. Δεν μπορεί κάποιος να βιοποριστεί από το ραδιόφωνο. Η αλήθεια είναι ότι ναι, το ραδιόφωνο είναι χόμπι, αλλά όταν φτάσεις σε ένα σημείο να έχεις μια καριέρα και να μπορείς να διεκδικείς, ναι, μπορείς να πάρεις ένα καλό μισθό στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, θέλω να μας μιλήσεις για αυτή την περίοδο της ζωής σου, πόσο σε επηρέασε και σκέφτηκες ποτέ σου να εγκαταλείψεις το χώρο σε εκείνη την περίοδο που ήσουν εκτός τηλεόρασης και να πεις ότι δεν θα ξανα... Θυμάμαι ότι είχες πει χαρακτηριστικό ότι είχες δώσει και πιλότους σε διάφορα κανάλια, άλλοι σου απαντούσαν, άλλοι τους απέρριπταν αμέσως χωρίς να σου, λοιπόν, να σου δώσουν λόγο γι' αυτό. Επειδή πρέπει κάποιος να είναι προνοητικός στη ζωή του, και όπως σου είχα πει, όταν αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα πρέπει να είσαι ρεαλιστής και να μην πετάς σε συννεφάκια. Έτσι λοιπόν, πριν 13 χρόνια, όταν ήδη είχα αλλάξει 2 επαγγελματικά περιβάλλοντα, δηλαδή ήμουν στο ΣΥΓΜΑ, έφυγα. Μετά ήμουνα στο ΡΙΚ 2 χρόνια, στις ειδήσεις έφυγα. Και κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε ο Αντένα στη ζωή μου. Ενώ λοιπόν ήμουνα στον Αντένα, το 2005 τότε, άρχισα να σκέφτομαι στο μυαλό μου ότι 4 κανάλια είναι. Ήταν και το Μέγα τότε. Ο Α δεν υπήρχε στο προσκήνιο. Έχω περάσει από τα 2, είμαι στο 3, έμεινε ένα 4. Αν κάτι πάει στραβά εδώ, μία επιλογή έχω μόνο.
και αν δεν κάτσει. Οπότε στο πίσω μέρος του μυαλού μου άρχισε να υπάρχει αυτό, το και αν συμβεί, τι θα συμβεί. Γιατί η δουλειά αυτή δεν είναι δουλειά εφόρου ζωής. Αν η δουλειά τουλάχιστον που έκανα εγώ, αν ήμουν απλά ένας δημοσιογράφος που κάνω ένα ρεπορτάζ, πολιτικός συντάκτης, αστυνομικός συντάκτης ή οτιδήποτε άλλο και έκανα μόνο αυτό, μπορεί να το σκεφτόμουν διαφορετικά. Αλλά ως παρουσιαστής κεντρικού δελτίου, ήξερα τα πράγματα ότι κάποια στιγμή. Ναι, είσαι ένα αναλώσιμο προϊόν με την έννοια ότι, όπως είπα και προηγουμένως, ότι εγώ έφευγα από τις δουλειές όταν κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Και η αλήθεια είναι ότι και από τον Αντένα, από την πρώτη σεζόν μου στον Αντένα, εγώ έφυγα. Έτσι λοιπόν, πριν φύγω, ξεκίνησα και έκανα τότε μια επιχείρηση ιδιωτική, ένα στούντιο πιλάτες το 2005, το οποίο σταδιακά ήταν αυτό που ήταν, αν θέλεις, το backup plan, το μαξιλάρι ασφαλείας που είχα, ώστε αν βρεθώ εκτός χώρου, να έχω ένα εισόδημα και να μπορώ να ζω. Ταυτόχρονα βεβαίως είχα και το ραδιόφωνο, το οποίο ναι μεν ήταν εκεί, αλλά μου προσέφερε ένα εισόδημα, αλλά όχι αρκετό για να είναι ικανοποιητικό για να ζω. Να αξιοπρεπώς. Λοιπόν, οπότε έκανα λοιπόν αυτή την επιχείρηση, η οποία σταδιακά πέτυχε, ήταν ένα ρίσκο το οποίο πήρα, πέτυχε. Ξεκίνησα λοιπόν, έκανα και αυτή τη δουλειά, ταυτόχρονα έκανα την τηλεόραση, ταυτόχρονα ήμουν αρχισυντάκτης του Όμικρον Άντρας στο Φιλελεύθερο, διευθυντής του Σφαίρα και παραγωγός στη ζώνη 12-2 και κάποια στιγμή έπαθα ένα overdose, έπαθα μια υπερκόπωση και άρχισα σιγά σιγά ένα να τα αφήνω. Επικεντρώθηκα πάρα πολύ στην δική μου τη δουλειά, γιατί όταν είδα ότι υπάρχουν προοπτικές, παραιτήθηκα λοιπόν τότε από τον Αντένα. Παραιτήθηκα κάποια στιγμή μετά από λίγα χρόνια και από το Φιλελεύθερο, από το περιοδικό, και αφοσιώθηκα εντελώς στο να πάει καλά η δική μου η δουλειά, που ευτυχώς πήγε καλά, και αυτό ήταν, αν θέλεις, και το γεγονός ότι όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, παρόλο που ήθελα να επιστρέψω και δεν ανοίγαν οι πόρτες, δεν είχα άγχος βιοποριστικό, γιατί είχα δική μου δουλειά. Τώρα δεν έχω πλέον εκείνο. Δηλαδή το στούντιο έχει κλείσει, εκείνη η επιχείρηση την έχω κλείσει, ναι, το Pilates Body Harmony, ναι. Φέτος αυτό το έκανα, όχι για κανένα άλλο λόγο, είναι ότι δεν μπορούσα πλέον να αφοσιωθώ πλήρως και στο happy hour που ήθελα να δώσω μια καθημερινή πάνω από το 100% του χρόνου μου σε αυτό για να πετύχει, και προχωράμε και βλέποντας και κάνοντας που λένε. Αντρέα μου, η περίοδος που είχες μείνει εκτός της τηλεόρασης ήταν μια περίοδος ανασυγκρότησης και αναθεώρησης για σένα ή και αυτοκριτικής? Όχι, δεν ήταν αυτή η περίοδος τέτοιο. Όπως είπα, εκείνη την περίοδο έκανα τους πιλότους. Μάλλον πιλότους είχα κάνει πριν ακόμα μείνω εκτός τηλεόρασης, γιατί είχα κάνει κάποια πράγματα και κάποιες προτάσεις ενώ ήμουν ακόμα στο Δελτίο Ειδήσεων. Πριν 8 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχα κάνει πρόταση για να κάνω Late Night, που δεν είχε κάνει κανένας ακόμα στην Κύπρο ούτε στην Ελλάδα. Οπότε δεν θα πω ότι ήταν ούτε αυτοκριτικής, ήταν, όπως είπα, ρεαλιστικής αντιμετώπιση των πραγμάτων. Τα πράγματα είναι αυτά, άρα το κομμάτι ειδήσεις έβαλα ένα χ, διότι από τη στιγμή που γύρισα όλα τα κανάλια και δεν βρήκα δουλειά ως παρουσιαστής ειδήσεων, το διέγραψα από το μυαλό μου και είπα ότι πρέπει να σταθώ σε κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα και έστεινα αυτό το project, είτε βραδινό είτε απογευματινό, ή κάποια άλλα πράγματα τα οποία έκανα, γιατί η πιλότη που έκανα ήταν και άλλου είδους εκπομπών. Και τελικά προέκυψε το happy hour και είμαι happy. Και εμείς είμαστε happy που σε απολαμβάνουμε καθημερινά. Λοιπόν, είχες πει παλαιότερα σε μια συνέντευξή σου ότι όταν είσαι μπροστά στο γυαλί όλοι σε θυμούνται, ενώ όταν φεύγεις από αυτό όλοι σε ξεχνάνε. Αυτό είναι κάτι που δείχνει το πόσο αναλώσιμη είναι η τηλεόραση? Αυτό δεν το είπα με αυτή την έννοια, δηλαδή πρέπει να τη δεις ακριβώς την κουβέντα όπως την είπα. Όταν είπα ότι όταν είσαι στο γυαλί όλοι σε θυμούνται και όταν είσαι εκτός γυαλιού όλοι σε ξεχνούν, είχε να κάνει με τον κόσμο της τηλεόρασης, όχι με το τηλεοπτικό κοινό. Ναι, με τον, και εγώ εννοώ με τον κόσμο της τηλεόρασης. Λοιπόν, γιατί το τηλεοπτικό κοινό, η αλήθεια είναι ότι και όταν ήμουν εκτός τηλεόρασης και με συναντούσε έξω όλα αυτά τα χρόνια, δεν με ξέχασε. Σίγουρα, η αγάπη του κόσμου. Ναι, δηλαδή και το βλέπα αυτό το πράγμα, διότι όλοι μου λέγανε: αχ, κύριε Γιώργη μου, πότε θα επιστρέψεις, κύριε Γιώργη μου, σε επιθυμήσαμε, τι ωραία που έλεγες τα νέα, τι αυτό κλπ. Εννοούσα ότι ο κόσμος της τηλεόρασης, έτσι όπως έχει εξελιχθεί πλέον, είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι και λίγο δήθεν. Οπότε τώρα που είμαι, ας πούμε, παράδειγμα μπροστά, που είμαι ξανά στο γυαλί και που η εκπομπή έχει μια επιτυχία, ο Ευάγγελος, ας πούμε, Αντρέα μου, τι κάνεις, είσαι καλά, αυτό.
Και αν αύριο, ας πούμε, κοπεί η εκπομπή για τον ΑΒ λόγο και περάσει ένας χρόνος, ο Ευάγγελος μπορεί να με δει στον δρόμο και να μην μου πει ούτε καλημέρα. Αυτό εννοούσα, ότι ο κόσμος είναι ένας δύσκολος κόσμος, αυτός με ο κόσμος. Με κάτι το οποίο σε πλήγωνε εσένα τότε? Όχι, γιατί ούτως ή άλλως οι φιλίες μου στο χώρο είναι ελάχιστες. Έχεις κάνει φιλίες στο χώρο? Ελάχιστες. Όταν λέω ελάχιστες είναι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ξέρω τα πράγματα ότι είναι λυκοφιλίες, ξέρω τα πράγματα ότι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Τα διαπίστωσα πολύ νωρίς, ευτυχώς για μένα, και έτσι ξέρω τι έχω να αντιμετωπίσω και ούτε με στεναχωρεί, ούτε με βάζει κάτω, ας πούμε, τίποτα απολύτως. Το σκέφτομαι, το είχα σκεφτεί μάλλον τότε στις αρχές, επαληθεύτηκα πάρα πολλές φορές για αυτό, αλλά αυτό δεν με σταμάτησε, αν θέλεις να σου πω, ότι όταν και εφόσον ήμουν σε θέσεις που μπορούσα να βοηθήσω κόσμο και να δουλέψει και να βρει δουλειά, το έκανα. Αυτό δηλαδή δεν λειτουργήσε να με κάνει να σκεφτώ ή να λειτουργήσω με τον ίδιο τρόπο όπως αντιμετωπίστηκα από πολλούς του χώρου. Και συνεχίζεις και βοηθάς, φαντάζομαι. Συνεχίζω και βοηθάω όπου μπορώ και συμβουλεύω κόσμο. Μου έδωσες και συμβουλές, ναι, και τις εκτίμησες. Και συμβουλεύω εδώ και κόσμο και μιλάω και με παιδιά καινούργια που θέλουν να μπουν στο χώρο και με κόσμο που είναι στη δουλειά. Θα τους δώσω την ευκαιρία που πιστεύω ότι τους αξίζει. Ο Κωνσταντίνος, για παράδειγμα, ήταν ένα παιδί το οποίο πίστευα πάρα πολύ ότι μπορεί να κάνει πράγματα στην τηλεόραση. Απλά ίσως αυτοί που, με τους οποίους έτυχε να δουλέψει προηγουμένως στο κανάλι που ήταν, ή οι άνθρωποι τέλος πάντων που του δώσαν την ευκαιρία να βγει στην τηλεόραση, δεν ήταν αυτό που είδα εγώ. Και φαίνεται ότι ταιριάξατε κιόλας με τον Κωνσταντίνο. Ναι, ταιριάξαμε. Ναι, ναι, δηλαδή ναι, είναι κάτι που φαίνεται και μέσα στον αέρα και στην τηλεόραση καθημερινά στην εκπομπή. Λοιπόν, και από αυτή την μεταβατική περίοδο στην ζωή σου, θα πάμε να μου πεις πώς προέκυψε η συνεργασία με το ΡΙΚ. Η συνεργασία με το ΡΙΚ προέκυψε εντελώς τυχαία, όταν το περασμένο καλοκαίρι, αρχές Ιουλίου ήταν, όταν με προσέγγισαν και μου είπαν ότι έχουμε ελεύθερη την απογευματινή ζώνη του καναλιού, αν σε ενδιαφέρει να συνεργαστούμε. Και τους είπα ότι με ενδιαφέρει, αρκεί να με αφήσετε να κάνω αυτό που εγώ πιστεύω ότι ταιριάζει σε εκείνη τη ζώνη. Ναι. Και όχι ότι μου έδωσαν ένα λευκό, μαζί με την παραγωγό με την οποία μου ανάθεσαν τη ζώνη αυτή, καθίσαμε και σκεφτήκαμε, είπα τις ιδέες μου, πώς το σκεφτόμουν, και στήσαμε την εκπομπή λοιπόν με αυτό το project, με αυτόν τον τρόπο, και έτσι προέκυψε όλη αυτή η συνεργασία, πάρα πολύ απλά. Δεν ήταν κάτι το οποίο το περίμενα ότι θα έρθει, η αλήθεια είναι. Δεν περίμενα δηλαδή. Είχες στείλει πιλότο στο ΡΙΚ παλαιότερα? Όχι. Στο ΡΙΚ μάλλον πριν 5 χρόνια. Ναι, πριν 5 χρόνια το ΡΙΚ είχε δει έναν πιλότο μου, αλλά όχι για τέτοια εκπομπή. Είχε δει έναν πιλότο μιας άλλης εκπομπής. Άρα εντελώς τυχαία λοιπόν. Ναι, διότι και ο Γενικός Διευθυντής που ήταν ο Μιχάλης Μαραθέτης, ο οποίος πλέον έχει παραιτηθεί και έχει φύγει από το κανάλι, αλλά ο Μιχάλης, ας πούμε, δεν είχε δει τον πιλότο μου. Κάποιοι άλλοι λειτουργοί του Ιδρύματος είχαν τον πιλότο εκείνο που είχα στείλει πριν 5 χρόνια. Έτσι λοιπόν, όταν ήρθε η πρόταση, με χαροποίησε ιδιαίτερα, σαφώς. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο και γιατί η ζώνη εκείνη είναι δύσκολη, λόγω του ανταγωνισμού, και λόγω του ότι το ΡΙΚ σε εκείνη τη ζώνη είχε πάρα πολύ χαμηλή τηλεθέαση. Ήταν λοιπόν πολλά τα ρίσκα για μένα. Ήταν πολύ μεγάλο το στοίχημα που είχα βάλει. Το οποίο κέρδισα. Το οποίο κέρδισα. Ναι, μπορώ να το πω, δεν είναι αλαζονικό αυτό. Όχι, καθόλου αλαζονικό. Είναι ένα ρίσκο το οποίο πήρα εν γνώση μου και είχα πει ότι ή θα πετύχει και θα πάει καλά, ή είναι το τέλος της τηλεοπτικής μου καριέρας. Α, το είχες θέσει έτσι? Στον εαυτό μου, ναι. Δηλαδή, όταν αποφάσισα και είπα ναι, γνωρίζοντας ακριβώς αυτά τα δεδομένα, γνωρίζοντας ότι η ζώνη είναι πάρα πολύ δύσκολη εκείνη η απογευματινή λόγω του συγκεκριμένου ανταγωνισμού, γνωρίζοντας τα δεδομένα του ΡΙΚ και γνωρίζοντας επίσης το γεγονός ότι είναι ένα ρίσκο για μένα το πώς θα αποδεχθεί ο κόσμος μια άλλη εικόνα μου εμένα τηλεοπτική από αυτή με την οποία με έχει συνηθίσει. Έτσι λοιπόν είπα ότι ή θα πετύχει και θα πάει καλά, ή θα είναι το τέλος της τηλεοπτικής μου καριέρας. Και τελικά από ένα ενδεχόμενο τέλος το οποίο έθεσε στον εαυτό σου είναι μια καινούργια αρχή, θα λέγαμε. Ναι, είναι μια καινούργια αρχή. Για μένα είναι ακριβώς, εγώ ζω αυτή την εποχή, δηλαδή το τελευταίο 1,5 χρόνο. Θεωρώ ότι είναι όπως ήταν εκεί το 97, 98, 99 όταν ξεκίνησα στην Κύπρο την καριέρα μου εδώ.
Είναι το τρίτο ξεκίνημα, είναι η τρίτη μου καριέρα. Το πρώτο ήταν στη Θεσσαλονίκη, το δεύτερο ήταν όταν ήρθα στην Κύπρο και νομίζω ότι το τρίτο είναι εδώ. Στο ΡΙΚ. Λοιπόν, τώρα Αντρέα μου θέλω να πάμε σε γρήγορες ερωτήσεις, που θα μου απαντάς πιο γρήγορα και πιο σύντομα. Κάνεις και εσύ τέτοια παιχνίδια στους καλεσμένους σου και μου αρέσουν και εμένα ιδιαίτερα. Λοιπόν, αν μπαίναμε σε μια μηχανή του χρόνου, θέλω να μου πεις πού θα ήθελες να ταξιδέψεις στο παρελθόν. Θα ήθελα να ταξιδέψω στο παρελθόν. Ίσως στην Κούβα την εποχή πριν την Επανάσταση. Γιατί αυτό? Εκείνη την εποχή. Λίγο πριν. Δεν ξέρω. Με εξητάρει. Είναι κάτι το οποίο τώρα το... Εντάξει, διαβάζω πάρα πολύ ιστορία και παγκόσμια ιστορία. Τώρα έχω φτάσει σε εκείνη την εποχή, οπότε τώρα που με ρωτάς, νομίζω ότι θα ήθελα να πάω να ταξιδέψω πίσω στον χρόνο εκεί. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει μια μηχανή του χρόνου κάποτε. Ναι, και να μην υπάρξει δεν πειράζει. Αδύνατο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια είναι η πιο περίεργη κουβέντα ή εκδήλωση θαυμασμού που έχεις δεχτεί από θαυμαστή στον δρόμο. Δεν έχει τύχει κάτι περίεργο, η αλήθεια είναι. Τα τελευταία χρόνια είναι αυτό το να βγάλουμε μια selfie με κάποια φυσιολογικά πλαίσια. Ούτε παλιότερα είχα ιδιαίτερες εκδηλώσεις θαυμασμού. Εντάξει. Έτυχε, ας πούμε, να μου πούνε κάποιοι, μια φίλη ηθοποιός να μου πει ότι ήμουν ο πρώτος της έρωτας, να μου το πει live, στην εκπομπή δηλαδή. Αποκαλύψεις, ναι. Διάφορα τέτοια, αλλά όχι περίεργα όμως. Δεν έτυχε να... Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι περίεργο τώρα να σου πω ότι μου έχει συμβεί. Λοιπόν, θέλω να μου πεις το πιο συγκλονιστικό γεγονός που είχες να αντιμετωπίσεις στον αέρα. Το πιο συγκλονιστικό γεγονός νομίζω ότι ήταν η πτώση του ήλιους, της ήλιος, του αεροπλάνου. Γιατί ήταν μια μέρα μετά την πτώση του αεροπλάνου, ήταν που ξεκίνησα τη δεύτερη μου σεζόν στον Αντένα. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο που είχα να διαχειριστώ στην καριέρα μου ήταν αυτό. Και ζωντανά μάλιστα. Με πολλές ώρες ζωντανές μεταδόσεις. Δεν ήξερε ότι καν το αεροπλάνο που είχε πέσει ήταν Κυπριακό. Ναι. Και έπρεπε να μεταδώσεις τις εξελίξεις. Λοιπόν, ποια ήταν η πιο άβολη σου τηλεοπτική στιγμή? Η πιο άβολη τηλεοπτική στιγμή ήταν όταν, δύο έχω να σου πω, η μία είναι όταν ένας υπουργός ζωντανά στο στούντιο, ενώ του έκανα συνέντευξη, ένα κουνούπι ενώ μιλούσε μπήκε στο στόμα του και το κατάπιε, και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστώ όλο αυτό το πράγμα για να μην με πιάσουν τα γέλια, γιατί συνήθως γελάμε σε αυτά. Και η δεύτερη πιο άβολη στιγμή ήταν όταν έπαθα κρίση πανικού στο δεύτερο θέμα του δελτίου και έβγαλα σχεδόν όλο το δελτίο με να έχω γίνει μουσκεμα στον υδρότα λόγω της κρίσης πανικού, με το χέρι μου το αριστερό να μην κουνιέται, να νομίζω ότι έχω πάθει εγκεφαλικό έμφραγμα, διάφορα τέτοια, να είναι επί 40 λεπτά το ασθενοφόρο έξω από το κανάλι για να με παραλάβει, και εγώ εκεί το ένα πίσω από το άλλο, το ένα πίσω από το άλλο, αντέχεις ακόμα ένα, αντέχω. Αντέχεις ακόμα ένα, αντέχω. Αντέχεις ακόμα ένα, αντέχω. Επαγγελματισμός είναι αυτός. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά έβγαλα το δελτίο σχεδόν όλο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ένα άλλο ταλέντο σου που δεν ξέρουμε. Ένα άλλο ταλέντο μου που δεν ξέρετε. Ερασιτεχνικά ζωγραφίζω. Το σκέφτηκες ποτέ να το πάρεις επαγγελματικά ή όχι. Έχω κάνει καμιά δεκαριά πίνακες μέχρι τώρα, τους οποίους τους κρατάω μέσα στο ντουλάπι του σπιτιού. Δεν τους έχω ούτε καν στους τοίχους. Λοιπόν, πώς φαντάζεσαι... Δεν ξέρω αν είναι καν ταλέντο αυτό, έτσι. Δεν έχω ζητήσει καν τη γνώμη κάποιου να μου πει. Να τους βάλεις στο σκηνικό του Happy Hour, να τους βλέπει ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια? Είμαι τώρα 50, στα 60 μου. Πώς με φαντάζομαι? Φαντάζομαι να συνεχίζω να κάνω κάτι τηλεοπτικά. Τότε τα 60 θα είναι τα νέα 50, αφού τώρα είναι τα 50 είναι τα νέα 40, αλλά θα είμαι νέος ακόμα. Ναι. Ποια είναι η πιο δύσκολη κατάσταση που είχες να διαχειριστείς ο νέα? Όχι άβολη, δύσκολη, εκτός από την ήλιος. Δεν νομίζω ότι είχα άλλη περίοδο. Δεν μου έτυχε ποτέ. Είμαι καλεσμένο, είμαι συμπαρουσιαστή. Ποτέ. Ακόμα και σε περιπτώσεις καλεσμένων που έτυχε να είναι ολιγομίλητη και να σου απαντάνε με ένα ναι, ένα όχι, μπόρεσα να το διαχειριστώ, διότι έχω την ευφράδεια του λόγου να μπορώ να συνεχίζω να καλύπτω τον χρόνο τον τηλεοπτικό μιλώντας εγώ. Άσχημο όταν ο απέναντι σου δεν έχει ένα σπίτι. Ναι, είναι τίποτα. Ναι, εντάξει, συμβαίνει, υπάρχουν και κακές μέρες. Μου έχει συμβεί 2-3 φορές στην καριέρα μου και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Αν είχες την ευκαιρία να πεις ευχαριστώ σε κάποιους ανθρώπους, σε ποιους θα το έλεγες? Το έχω πει και πολλές φορές. Έχω πει ευχαριστώ στους ανθρώπους που μου έχουν δώσει τις ευκαιρίες,
στον Κωστή Χατζικωστή, έχω πει ευχαριστώ στον Ανδρέα Γερμανό που με έβαλε σε αυτόν τον δρόμο, το έχω πει πάρα πολλές φορές και σε πολλές εκπομπές που με έχουν καλέσει. Θεωρώ ότι είναι καθοριστικός άνθρωπος στην πορεία μου και στην καριέρα μου. Ευχαριστώ τον Νίκο Πατήχη που μου έδωσε την ευκαιρία να εργαστώ στα περιοδικά χωρίς προηγούμενη εμπειρία. Ευχαριστώ τον Λουκί Παπαφιλίππου που μου έδωσε την ευκαιρία δύο φορές να συνεργαστούμε στον Αντένα. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Μαραθεύτη που μου έδωσε την ευκαιρία να αποδείξω σε κάποιους ότι μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα εκτός από αυτά με τα οποία με είχαν μάθει. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου και τους ευχαριστώ πάντα με την κάθε ευκαιρία και δημοσίως. Πολύ σημαντικά αυτά που λες. Πρέπει να λες ευχαριστώ. Ναι, πρέπει να λες ευχαριστώ. Και να εκτιμάς τους ανθρώπους που σε βοήθησαν. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στον κόσμο του ραδιοφώνου έτσι εντάχει. Είσαι στον Super FM καθημερινά 11 με 1. Ωστόσο, όπως έχεις πει και εσύ από την αρχή της καριέρας σου και από το 89 νομίζω στη Θεσσαλονίκη ήσουν σε ραδιόφωνο, θέλω να μου πεις τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει στον χώρο του ραδιοφώνου τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για να σου πω ότι έχει αλλάξει, γιατί όπως είπες ακριβώς ξεκίνησα ραδιόφωνο 1989. Πάρα πολλά τα χρόνια. 2019, 30 χρόνια. Ξεκίνησα από μικρός όπως και εσύ στο χώρο αυτό. Το 1989 έγινε η ιδιωτική ραδιοφωνία στην Ελλάδα, μέχρι τότε ήταν η πειρατική, τα πειρατικά ραδιόφωνα. Σαφώς τα πράγματα έχουν αλλάξει, είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα από όταν ξεκίνησα. Είναι άλλη η μαγεία του ραδιοφώνου που ήταν εκείνη την εποχή και άλλο είναι το τώρα. Ειδικά με τα εμπορικά ραδιόφωνα, με τα playlist, με τα συγκεκριμένα, πρέπει να μιλήσεις τόσες φορές, πρέπει να πεις τόσα πράγματα, πρέπει να παίξουν αυτά τα τραγούδια. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Έχει χαθεί η ελευθερία, πιστεύεις? Όχι, δεν έχει χαθεί η ελευθερία. Εγώ έχω την ελευθερία να λέω ό,τι θέλω στην εκπομπή, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την εκφορά του τι λες στην εκπομπή. Ναι. Το με τα τραγούδια έχει χαθεί λίγο αυτό, ναι. Δεν υπάρχουν πλέον πολλά ραδιόφωνα στα οποία ο παραγωγός μπορεί να επιλέξει όλα τα τραγούδια. Μπορεί να έχει την επιλογή από μία λίστα τραγουδιών, αλλά όχι από όλο το ρεπερτόριο των τραγουδιών. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, λέω τώρα έτσι, αν θα ήθελα να θυμηθώ εγώ τώρα ένα τραγούδι της Μαρινέλλας του 1980, ας πούμε, μπορεί να μην το βρω καν στη λίστα των τραγουδιών για να το παίξω. Να μην το παίξεις. Έτσι. Έχουν χαθεί αυτά τα πράγματα, αυτή η ελευθερία. Επειδή όμως έχω κάνει και διευθυντής ραδιοφώνου από το 2001 που έγινε ο Σφαίρα και για τα πρώτα 9 χρόνια του ήμουν διευθυντής του ραδιοφώνου, διευθυντής του προγράμματος του ραδιοφώνου, αντιλαμβάνομαι γιατί ορισμένα πράγματα συμβαίνουν, γιατί όπως και στην τηλεόραση, έτσι και τα ραδιόφωνα είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν μπει στο παιχνίδι της ακροαματικότητας. Ένα ραδιόφωνο λοιπόν πρέπει να είναι στην κορυφή για να μπορεί να έχει έσοδα. Αγαπάς όμως και το ραδιόφωνο και είναι κάτι που φαίνεται. Ναι, το αγαπάω το ραδιόφωνο, είναι η πρώτη αγάπη και παντοτινή. Λοιπόν, Ανδρέα μου, πριν κλείσουμε, θέλω και εν ώψη εορτών να μοιραστείς μαζί μας μια εμπειρία. Σε έχω ακούσει πολλές φορές να την μοιράζεσαι και με καλεσμένους που έχεις στην εκπομπή που την βιώσατε μαζί. Και πρόκειται για το παραπέντε, όταν είχατε πάει τέλη της δεκαετίας του 90, νομίζω, στην Λαπωνία, στο χωριό του Αϊ-Βασίλη. Και είχες πάει με το Σίγμα τότε. Θέλω να μοιραστείς μαζί μας αυτή την εμπειρία που σε είδα ότι μιλάς με πολύ ενθουσιασμό όποτε μιλάς για αυτή. Εντάξει, ήταν κάτι πολύ διαφορετικό τότε, γιατί όπως είπα, ήταν η χρυσή εποχή γενικά της τηλεόρασης. Ακόμα και με τα παιδιά τότε, τους ηθοποιούς του παραπέντε, ήμασταν φίλοι. Ο Κώστας ο Δημητρίου ήταν εξάδελφος και ακόμα και τώρα, όποτε βρισκόμαστε μετά από τόσα χρόνια, λέω ένας τον άλλον ξάδελφε. Η Ζωή Κυπριανού, ο Σοφοκλής Κασκαούνιας, ο Κώστας Καζάκας, πάρα πολλά παιδιά. Τότε λοιπόν, έτσι κάπως στην πλάκα, είπε ο Ντίνος Οδυσσέος τότε, να σε πάρουμε στη Λαπωνία και να κάνεις μια ανταπόκριση από εκεί. Και λέω και δεν πάμε. Και πήγαμε λοιπόν. Ήταν ένα πολύ ωραίο τριήμερο που περάσαμε όλοι μαζί. Είναι αυτό που σου λέω, ότι ήταν ένα οικογενειακό κλίμα. Και έτσι περάσαμε ακόμα και με τον κόσμο που μας είχε έρθει, με τον κόσμο εννοώ τους τηλεθεατές που είχαν δηλώσει τότε συμμετοχή για να έρθουν μαζί μας εκεί. Ήταν λοιπόν μια πολύ ωραία εμπειρία αυτή, παγωμένη, μείον 40 βαθμοί. Ευτυχώς υπήρχαν τρόποι για να ζεσταθούμε. Και το θυμάμαι πολύ έτσι, με αγάπη και με νοσταλγία και με όμορφες αναμνήσεις. Και ήταν νομίζω ότι το τέλος της δεκαετίας του 90, 99 με 2000. Ναι, εκείνη τη χρονιά που πήγαμε. Και τελειώνοντας, Ανδρέα μου, τελευταία ερώτηση. Η τηλεόραση, κατά τη γνώμη σου, είναι ένας αγώνας δρόμου ο οποίος κάποτε έχει ημερομηνία λήξης? Σίγουρα έχει ημερομηνία λήξης και πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος για αυτή την ημερομηνία λήξης, αν κάνεις πρωταθλητισμό. Κανένας πρωταθλητής δεν είναι για πάντα πρώτος. Έτσι. Κάποια στιγμή κάποιος άλλος έρχεται και παίρνει την πρωτιά. Οπότε, αν κάνεις πρωταθλητισμό στη τηλεόραση, πρέπει να ξέρεις εκ των προτέρων ότι κάποτε θα λήξει. Κάποτε θα λήξει, εννοώντας δεν μπορείς να είσαι για πάντα στην κορυφή. Ακριβώς. Και με αυτό το ωραίο σχόλιο και συμβουλευτικό, θα έλεγα, από τον Ανδρέα Γιώρτση, ολοκληρώσαμε την σημερινή μας κουβέντα και τη σημερινή μας συζήτηση. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Νομίζω και οι ακροατές το χάρηκαν, ελπίζω να το χάρηκες και εσύ.
UCY Voice 95.2. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου.